Τρίτο μέρος εκπομπής 2 μαζί το απόγευμα. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται όλη την, παρακολουθούμε όλη την ημέρα, συνειδητοφύλακες, πολιτικοί, αυτά, το μυαλό μας έχει γίνει λίγο έτσι ανάκατα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι άνθρωποι του πολιτισμού και του πνεύματος και μας βάζουν και κάνουμε επανεκκίνηση στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κεφαλά. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μιχαηλίδη. Η κυρία Κεφαλά ήρθε εδώ να μας μιλήσει. Η αλήθεια είναι ότι έχω σχέση με το θέατρο, αλλά ευνηδιάστηκα λίγο. Θα έχουν την παράσταση «Η Μύδια του Μπόστο» όμως, στο Δημοτικό Θέατρο στις 2 και 3 Ιουνίου. Σωστά. Μπόστο. Εγώ είχα στο μυαλό μου την Μύδια ως μια τραγωδία, αρχαία τραγωδία, η οποία είναι με ιδιαίτερα βαρύ κλίμα. Έτσι. Και την έχω δει μάλιστα να παίζει τη Μύδια η κυρία Κονιόρδου. Ήταν έτσι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά παράσταση. Εδώ όμως ο κύριος Μποστανζόγλου μας τα αλλάζει. Μας τα αλλάζει τελείως. Αλήθεια είναι. Δεν είναι τραγωδία, είναι παροδία. Παροδία, ναι. Ναι, λίγα πράγματα. Έχει κρατήσει μερικά από την Μύδια, βέβαια, ναι, έχει, βασικά. Ναι. Τη σύνθεση κάπως, τον χώρο. Τη σύνθεση και έχει προσθέσει και πολλά. Έχει βάλει την επικαιρότητα της εποχής του, όταν ναι. γράφτηκε, η οποία όμως ισχύει εν πολλής και σήμερα. Ναι, αυτό είδατε, ότι ναι. δεν έχει. Δηλαδή, και επιδόματα και λιτότητα και ακρίβεια. Και... όλα, όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του καθυστερημένα γιατί πέφτει πάνω σε πορείες. Ακριβώς. Οι τράπεζες έχουν θέματα. Ναι. Τα ίδια προβλήματα ουσιαστικά. Σαν αστροπροβολή στο μέλλον του παρελθόντος φαίνεται λιγάκι. Νομίζω ότι έτσι είναι τελικά. Έτσι είναι τελικά. Με 30 χρόνια μετά από το 1993 που την έγραψε, νομίζω ότι τα περισσότερα ισχύουν. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Όχι, όχι. Και άμα καθίσει κανένας και ακούσει ότι υπήρξε κόντρα μεταξύ Μητσοτάκη και Παπανδρέου, Γιώργου τώρα, Κυριάκου, παλαιότερα εκείνη την εποχή, Ανδρέα και Κωνσταντίνου, σου λέει δεν μπορεί. Σου λέει δεν μπορεί, κάπου μπερδεύουμε ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα 30 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για πέστε μαζί ακόμα για το έργο αυτό. Ναι. Το έργο αυτό είναι ένα, νομίζω, το εγώ το συγκαταλέγω ανάμεσα στα δυο καλύτερα του Μπόστ, αυτό και τη Φάφστα δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ σύγχρονο για κάθε εποχή. Επίσης είναι γραμμένο στον ιερό μας 15σύλλαβο, που από μόνος του δίνει ένα ρυθμό στο έργο. Είναι ένας πάρα πολύ γνώριμος ρυθμός αυτός, στα ελληνικά δεδομένα και ηχεί πάρα πολύ ωραία. Στα αυτιά μας. Πολύ περισσότερο σε δημοτική. Έτσι. Πολύ περισσότερο σε μια δημοτική. Η γλώσσα του Μπόστ είναι ιδιόρυθμη, όπως ξέρουμε. Ισχύουν οι αντωνυμίες αρσενικού γένους και για τα θηλυκά. Οι πτώσεις μπερδεύονται. Δεν έχει περάσει από τη Σαμοθράκη, γιατί και συμβαίνουν ακριβώς αντίθετα. Α, ναι. Έτσι. Ισχύουν οι θηλυκές για τα αρσενικά, οπότε ναι. Ναι, ναι. Ποιος ξέρει, οι γλωσσολόγοι, ξέρετε, συζητούν ότι κάποτε θα γίνουν ένα. Τα αρσενικά και τα θηλυκά θα ενταχθούν σε ένα ουδέτερο. Όχι μόνο, θα ενταχθούν σε ένα ουδέτερο γένος. Ποιος ξέρει. Είδαμε. Ναι. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Ίσως ο Μπόστ είναι προφητικός. Η γλώσσα του ούτως ή άλλως στην εποχή που γράφτηκε υπονομεύει την καθαρέβουσα, η οποία μπορεί να είχε καταργηθεί επισήμως το 1993, αλλά 10 χρόνια μετά την επίσημη κατάργησή της και την είσοδο της δημοτικής στην εκπαίδευση, δεν είχε κατοχυρωθεί στις συνειδήσεις όλου του κόσμου. Ναι, γιατί υπήρχαν ακόμα δάσκαλοι. Ακριβώς. Οι οποίοι είχαν μάθει μόνο την καθαρέβουσα. Κι εγώ η ίδια. Γιατί διδάσκανε μόνο την καθαρέβουσα, οπότε φυσικά. Έγινε και η επανάσταση μαζί με το μονοτονικό. Ακριβώς. Πάνε οι περισπομένες δασίες και ψηλές. Και οξείες, ξαφνικά μονοτονικό, μπερδεύτηκε το σύστημα, οπότε... Οπότε ο Μπόστ όλα αυτά τα ενσωμάτωσε στο έργο του. Μας βάζει τη Μύδια δηλαδή, η οποία δεν κατέχει καλά τη γλώσσα, την ελληνική. Είναι, βλέπετε, και από την Κολχίδα, είναι μια ξένη. Ναι. Βρίσκεται στη Θεσσαλία ως ξένη τώρα, τι να Μάλιστα. κάνουμε. Η οποία όμως επιλέγει να μιλάει καθαρβουσιάνικα, τα οποία τα σκοτώνει βέβαια. Φαντάζομαι. Ναι. Έχει τέτοιες σκηνές, οι οποίες νομίζω και σήμερα είναι επίκαιρες. Θέλει, αγαπάει πολύ τα αρχαία, αλλά δεν τα μαθαίνει, όπως και σήμερα όλοι. Μιλούμε για τους προγόνους μας, αγαπούμε τα αρχαία. Αλλά πόσοι καθόμαστε να τα διαβάσουμε και πόσοι εμφυσούμε αυτή την αγάπη στα παιδιά μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι η εξής, βέβαια, ότι μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι μία κωμωδία, ίσως θέλει να το υπερθεματίσει και με αυτόν τον τρόπο ο Μπόστ, ίσως χρησιμοποίησε τον τίτλο μίας ιδιαίτερα δραματικής τραγωδίας, ναι. έτσι, σαν τίτλο σε μία κωμωδία. Ναι. Αυτό το πράγμα
Πώς μπορεί κάποιος να το... Δηλαδή θέλει να σατιρίσει, να το κάνει ακόμα πιο δεικτικό. Ναι, κοιτάξτε. Παίρνει τη βασική ιδέα τι έκανε η Μίδια, γιατί είναι εξακουστική στην τραγωδία. Ότι δολοφόνησε τα παιδιά της εκδικούμενη τον άντρα της, την απιστία του άντρα της, ότι την παρατάει για μια νέα γυναίκα. Ας πούμε θα ήταν ένα παρατραβηγμένο φεμινιστικό διάβημα για την εποχή και για κάθε εποχή ομολογουμένως. Από αυτό όμως ο Μπόστ κρατάει τη βασική ιδέα. Μια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε, ήρθε σε ξένο μέρος, μάλλον δείχνει να το μετάνιωσε γιατί την παρατάει ο Μπόστ και βάζει και άλλα στοιχεία. Δεν τα σκοτώνει, λέει για τις απιστίες του Ιάσονα, αλλά γιατί τα παιδιά της δεν μελετούν στο σχολείο, γίνονται κακοί μαθητές, γιατί μπλέκονται κι άλλοι, ένας καλόγερος, μία καλόγρια, ένας παπάς. Μπλέκονται και πολλά άλλα πρόσωπα. Μπλέκει το Ειδίποδας με την Αντιγόνη. Μην ξεχνάτε το 1993. Είχε βέβαια κριθεί η βασιλεία στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν ακόμη νήξεις περί του τέως του, εκλειπώντος. Ναι, πλέον. Τέως, ναι. Και όλα αυτά τα σατιρίζει πάρα πολύ όμορφα και τα δένει στον ίδιο μύθο με τη Μίδια. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την Αφίσα, τη δείξαν τα παιδιά από το κοντρόλ, η οποία επίσης είναι... Ναι, του Μπόστ είναι ήδη. Χαρούμενη. Ναι, δηλαδή, ναι. Βέβαια, γράφει δίπλα το η απολαυστική κομμωδία του Μπόστ, αλλά όταν βλέπεις τον τίτλο επάνω Μίδια, σου έχουν στο μυαλό σου τελείως διαφορετικές εικόνες. Ναι. Πιο μαύρα πράγματα. Πιο μαύρα πράγματα, όχι κόκκινο, έντονο. Εννοείται. Λοιπόν, επάνω γράφει πειραματική σκηνή Αλεξανδρόπολης. Μιλήστε μας λιγάκι για την πειραματική σκηνή. Η πειραματική σκηνή Αλεξανδρόπολης είναι ένα σύλλογο τυπικό, κανονικά, νόμιμο κλπ. Από το 2011 ξεκίνησαν οι συζητήσεις για να δημιουργηθεί. Το 2012 ήμασταν πια επίσημα μια θεατρική ομάδα, ένας πολιτιστικός σύλλογος. Έκτοτε και σχεδόν κάθε χρονιά, αν εξαιρέσουμε τις δύο τελευταίες χρονιές που ήμασταν με τον COVID και δεν μπορούσαμε αναγκαστικά να κάνουμε κάτι, κάνουμε τουλάχιστον μια παράσταση το έτος, ετησίως. Ναι. Την οποία την επιλέγουμε, έχουμε σκηνοθέτη, πάντα επαγγελματία μας σκηνοθετεί και πληθαίνουμε. Έρχεται κόσμος, δίνουμε τις παραστάσεις μας, μαθαίνουμε εμείς πρώτα απ' όλα μέσα από αυτά, μέσα από τις πρόβες μας, κάνουμε εργαστήρια όταν χρειάζεται, θεατρικά, για την αυτοβελτίωσή μας. Και έτσι είναι μια ομάδα που νομίζω πάει πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή στο έργο είμαστε 20 άτομα. 20 άτομα επί σκηνής. Δεν είναι λίγο για ένα αριστεχνικό θίασο. Όχι. Αν παρακολουθήσετε τα έργα που έρχονται, τα επαγγελματικά εννοώ, επειδή είναι και ακριβές οι παραστάσεις, είναι με 3, 4, άντε 5. Άντε 5. Ναι. Εμείς είμαστε 20 επί σκηνής και ελπίζω ότι συντονιστήκαμε καλά αυτοί οι 20 και έχει η ομάδα μας και άλλα μέλη που δεν παίζουν φέτος. Δεν είναι στη διανομή. Ναι, δεν είναι στη διανομή για δικούς τους λόγους. Εμείς προσπαθούμε κάθε άτομο να το αξιοποιήσουμε που έρχεται, στο βαθμό που αυτό θέλει βέβαια. Γι' αυτό και είναι ανοιχτή ομάδα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς casting, χωρίς τίποτε. Όποιος θέλει, όποιος αγαπάει το θέατρο, νεαρός, μεγαλύτερος, αρκετά μεγαλύτερος, μπορεί να έρθει να γίνει μέλος της ομάδας μας, αρκεί να αγαπάει το θέατρο και να αγαπάει το να δουλεύει συλλογικά. Βασικό, ναι, γιατί το θέατρο είναι ομαδική υπόθεση. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος? Δεν έχουμε στέγη, είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει να πω ότι ο Δήμος μας βοηθάει παραχωρώντας μας ένα χώρο για να κάνουμε τις εβδομαδιαίες πρόβες μας. Κάνουμε κάθε εβδομάδα μία πρόβα και έτσι έχουμε βέβαια ιστοσελίδα που μπορεί να μας βρει. Έχουμε Facebook που μπορεί να μας βρει. Οπότε έτσι έρχονται τα καινούργια μέλη. Και βέβαια μέσα από τις παραστάσεις μας, όσοι έρχονται να δουν την παράσταση, έρχονται μετά και μας λένε, θέλω κι εγώ να γίνω μέλος και γίνονται όλοι αυτοί. Γίνονται. Ήδη σήμερα, ας πούμε, είχα 4 τηλέφωνα. Mm-hmm. Με το που κυκλοφόρησε η Αφίσα ηλεκτρονικά, είχα 4 τηλέφωνα, θέλουμε να γίνουμε. Βεβαίως, από το χρόνο ξεκινάτε. Μάλιστα. Αυτή είναι η... Έτσι δουλεύουμε, με αυτόν τον τρόπο. Καμία άλλη προϋπόθεση. Δεν πιστεύουμε στο ότι πρέπει να έχεις κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο κλπ. Θα το βρεις στην περπατησιά. Ναι, ο καθένας έχει το δικό του το χαρακτήρα. Ακριβώς. Κάτι λίγο, κάτι περισσότερο στην αρχή. Πάντως, όλοι κάτι μπορούν να προσφέρουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Mm-hmm. Και έτσι ξεκινήσαμε.
Και να σας πω, έτσι συνεχίζουμε ακόμη. Δεν έχουμε ντιβισμούς. Ναι, βέβαια. Πάντως, η αλήθεια είναι το ότι παρακολουθώντας κάποιος έτσι τη θεατρική δραστηριότητα στην περιοχή, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ασχολείται με το θέατρο. Είναι πάρα τεχνικό, πολύ ευχάριστο αυτό. Σε αριστεχνικό επίπεδο, έτσι. Είναι όσο απουσιάζει το επαγγελματικό θέατρο, γιατί απουσιάζει. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς στην πόλη μας τα τελευταία, να πω, 15 με 20 χρόνια, υπάρχει μια μεγάλη θεατρική κίνηση στο ερασιτεχνικό θέατρο. Πριν από 20 χρόνια, 22 χρόνια, δεν υπήρχε. Θυμάμαι, εγώ είχα έρθει από την Αθήνα και ψαχνόμουν και έψαχνα τι να κάνουμε. Δεν υπήρχαν θεατρικές ομάδες πολλές. Υπήρχε μια νέκρα. Ευτυχώς, πάρα πολύ ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει κερδιθεί. Μάλιστα. Και έχουμε πολλές δραστηριότητες. Ναι, γιατί φαίνεται ότι η συμμετοχή στο θέατρο δημιουργεί στο ερασιτεχνικό. Λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία. Πάρα έτσι. Πολύ. Εκτός του ότι αποτελεί μέσο και τρόπο κοινωνικοποίησης, είναι και αυτοψυχοθεραπεία, διότι αδειάζει τελείως το μυαλό, έτσι. Φυσικά και πώς εκφράζεσαι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε όλοι μας μια ζωή, μικρή, μεγάλη, όσοι μας δίνει ο Θεός, αυτή είναι η ζωή μας. Πόσα πράγματα θα γνωρίσουμε σε αυτή τη ζωή, πόσους έρωτες θα ζήσουμε, πόσες δυνατές φιλίες θα κάνουμε, πόσες απιστίες, λέω και τα άσχημα. Μέσα στο θέατρο, με τους ρόλους που υποδιόμαστε, γνωρίζουμε πάρα πολλά και τα βιώνουμε. Είναι πλούτος αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό γίνεται γνωστό και γι' αυτό έχουμε και νέες συμμετοχές κάθε φορά. Μάλιστα. Βέβαια, αφού τελειώσει αυτό, έχετε σχέδιο για κάτι? Εννοείται. Αφού τελειώσει αυτό και αφού θα παίξουμε και σε κάποιες άλλες πόλεις της περιοχής, ξεκινάμε μετά το επόμενο έργο, το ένα ή τα δύο πιθανόν επόμενα έργα, τα προγραμματίζουμε το Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι είναι περίοδος που... Είναι σεζόν μόρο, έτσι. Ναι, που αναμπαυόμαστε. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Γιατί όλοι μας είμαστε, κάνουμε κάποιες δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις οικογενειακές, δεν είναι εύκολο. Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Μπορούμε να πούμε ένα-δύο στοιχεία από τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν? Ναι, θα ήθελα να πω τα ονόματά τους. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Γιατί είναι όλα, οι άνθρωποι βεβαίως. Που... Ναι. Λοιπόν, το και χαίρομαι που έχετε χαρτί, για να μην ξεχάσουμε και κανένα. Ναι, γι' αυτό και εγώ είμαι έτοιμη. Με αλφαβητική σειρά, βέβαια. Ο Αναγνωστόπουλος Μιχάλης, η Αρβανίτη Στέλλα, η Βουλγαρίδου Τούλα, ο Γεωργόπουλος Τάσος, εγώ η Κεφαλά Αθηνά, η Λασκαρίδου Γιώτα, η Μάκρα Ραλού, ο Μανδάκης Φώτης, η Μαυρίδου Μάρθα, η Μιχαήλ Δέσποινα, ο Μουντζούρης Ηλίας, ο Νικολαίδης Γιάννης, ο Παπαδιώτης Τάσος, η Παπανδρόνου Ρένα, ο Πυρένης Μιχάλης, η Σισμάνη Γιάννα, ο Νικολαίδης Γιάννης, η Τερζούδη Δήμητρα, ο Φλιάτουρας Ασημάκης, η Φωτεινού Ειρήνη και η Χαρνίδου Δόμνα. Αυτοί είμαστε. Μάλιστα, η σκηνοθεσία είναι του? Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Τζονίδη. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε με σκηνοθέτη μας τον Τζονίδη, που είναι γνωστός ανά το Πανελλήνιο και δει στη Θράκη, πολύ γνωστός. Ο μέτρου του ερασιτεχνικού θεάτρου. Όλη του τη ζωή είναι αφιερωμένη στο ερασιτεχνικό θέατρο. Επαγγελματίας όν. Είναι δική του και η σκηνοθεσία, δικές του και οι χορογραφίες. Και πρέπει να σας πω, είναι ένα musical αυτό που κάνουμε. Μουσική εξαιρετική του Δημητρίου, νομίζω από τις καλύτερες που έχουν γραφτεί. Και η προσπάθεια δική μας. Μάλιστα. Είπαμε θα είναι στο 2 και 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Ναι. Η είσοδος υπάρχει? Υπάρχει. Ξέρετε, είμαστε μια ομάδα αυτοχρηματοδοτούμενη. Εμείς πληρώνουμε. Σαφέστατα. Οπότε είναι απαραίτητο να έχουμε, γιατί μια παράσταση έχει έξοδα, κακά τα ψέματα. Βέβαια. Και οπότε προσπαθώντας να βγάλουμε αυτά τα έξοδα, έχουμε και είσοδο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι δωρεάν, δεν είναι όμως στο χέρι μας, ξέρετε. Δεν γίνεται. Πρέπει να πληρώσουμε οι θέατες. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω. Μπορεί, κοιτάξτε να σας πω τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι πολλές προσπάθειες γίνονται και πηγαίνουν και φρενάρουν εκεί επάνω, στο οικονομικό. Ναι. Εκεί βέβαια είναι όπως είναι η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος, ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό του Ελληνίου. Μας, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι και η περισσότερη θείαση, η διατήρησή τους επαφείται στον πατριωτισμό. Ακριβώς. Και στην αγάπη. Ακριβώς. Των μελών του. Ακριβώς. Οπότε να προσκαλέσουμε τον κόσμο να πάει να στηρίξει. Να έρθετε να μας δείτε. Βεβαίως. Όλοι να έρθετε να μας δείτε. Βεβαίως. Να μας κρίνετε. Να δείτε τι είδους δουλειά κάνουμε. Να έρθετε στην ομάδα μας. Να συμμετάσχετε. Όλα αυτά είναι βέβαια, αυτό που επιθυμούμε. Και βέβαια το θέατρο έχει το εξής, ότι
Όλοι μαζί εκείνη την ώρα ζούμε μία δικιά μας πραγματικότητα. Ναι. Και οι θεατές και οι ηθοποιοί. Τη μοιραζόμαστε, είναι συμμετοχική. Αυτό είναι μοναδικό, γι' αυτό παθαίνουμε στέρηση. Όταν μας τελειώνουν οι πρόβες, οι παραστάσεις, παθαίνουμε ένα είδος στέρησης για κάποιο διάστημα. Ναι, γιατί το κάνουμε μυαλό αυτή είναι, την πραγματικότητα. Το μυαλό είναι επικεντρωμένο στο να μπαίνεις στο κλίμα της παράστασης, έτσι. Εντάξει, τώρα το να θυμάσαι τους διαλόγους και όλα αυτά είναι θέματα τεχνικής. Αλλά αυτό το να μπαίνεις στο κλίμα της παράστασης, στην ατμόσφαιρα της εποχής της παραστάσεως και να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που ξεκινάει η παράσταση μέχρι που τελειώνει, και να μεταφέρεις και στον κόσμο αυτό το πράγμα, ναι. Να τους βάζεις μαζί με σένα, να τους συνεπέρνεις και να τους βάζεις στην ίδια εποχή και στην ίδια διάθεση και στην ίδια ατμόσφαιρα. Είναι κάτι μαγικό. Αυτό είναι το μαγικό του θεάτρου, έτσι. Είναι δεν μαγικό είναι. Το οποίο να σας πω και σας πληροφορώ ότι είναι τεράστια ψυχοθεραπεία. Ναι. Για μας πρώτα, για τους επάνω και μετά είναι για τους από κάτω, τους θεατές. Πολύ ναι, μεγάλη ψυχοθεραπεία. Η κάθαρση είναι για τον ηθοποιό, έτσι. Αλλά και για το θεατή. Ναι, και σύμφωνα με τον ορισμό των επίσημων της τραγωδίας, έτσι πάει. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Και πάντα στο τέλος της θεατρικής παράστασης υπάρχει η λύτρωση. Ναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι και η διαφορά του θέατρου από τον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο, επειδή ακριβώς μπορείς να τακτοποιήσεις, να κόψεις τα πλάνα, αυτό δεν μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει. Αυτή η ζωντανή διαδραστικότητα που υπάρχει και η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και ηθοποιών κατά τη διάρκεια κάθε θεατρικής παράστασης, αυτό είναι αυτό το μαγικό, το κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Γι' αυτό και είναι μοναδική κάθε παράσταση. Έτσι. Και διαφορετική από την προηγούμενη. Με το ίδιο έργο τους ίδιους την τελευταία. Γιατί αλλάζει και το κοινό. Αλλάζει το κοινό αυτό. Έχω τύχει εγώ σε κωμωδίες που έχω δει την ίδια κωμωδία σε δύο διαδοχικές παραστάσεις με διαφορετικό κοινό με τους ίδιους ηθοποιούς. Στη μία παράσταση το κοινό δεν μπορούσε να τους μαζέψει από τα γέλια. Στη δεύτερη παράσταση ήταν λίγο έτσι, ναι. Ακριβώς αυτό. Λίγο τσιλαρισμένη που λέει και η κόρη μου. Δεν ήταν και πολύ αμάγκετοι, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν είναι ότι δεν ήταν καλό το έργο. Είναι θέμα ανθρωπογεωγραφίας του κοινού καθαρά. Φυσικά, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας προσκαλούμε και πάλι. Βεβαίως. Είπαμε, 2 και 3 Ιουνίου στο... Στις 9 το βράδυ. Σε 9 η ώρα το βράδυ θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο. Ναι. Μπάμπη, να ανανώσουμε το ραντεβού μας. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8.30 στο ραδιόφωνο. Στους 102,3 και 103,3 και το τηλεοπτικό μας ραντεβού αύριο στις 5.30 ώρα το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση της Δέλτα. Καλώς απόγευμα και προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας.